Μια διαφήμιση παίξαμε χθες, θα την παίξουμε και σήμερα. Ξέρεις οικογένεια στο διπλανό διαμέρισμα με δύο εργαζόμενους? Ξέρεις οικογένεια στον παράλληλο δρόμο με τρεις εργαζόμενους? Ξέρεις οικογένεια στο απέναντι σπίτι με τέσσερις εργαζόμενους? Τότε τα κέρδη σε περιμένουν. Σήκωσε το τηλέφωνο, κατήγγειλε το και κέρδισε. Το νέο παιχνίδι του ΟΠΑΠ μοιράζει εκατομμύρια και αλλάζει ζωές. Πάρε μέρος στο Βρες τον εργαζόμενο. Μη χάνεις χρόνο. Ανακάλυψε στη γειτονιά σου την προνομιούχα οικογένεια και κάνε το καθήκον σου. Με ένα τηλεφώνημα κόβεις από την αδίστακτη και επιπόλαια οικογένεια τους περιττούς μισθούς και παίρνεις τα χρήματα εσύ. Μη χάνεις χρόνο. Ξεκίνα τώρα. Από το διπλανό σου. Από το συγγενή σου. Από το γνωστό σου. Κάπου κρύβεται ένας δεύτερος εργαζόμενος. Ανακάλυψε τον και σώσε την οικονομία και σένα. Η διαφήμιση την ακούσατε πριν, βασισμένη στην ρίση του Γεωργίου Παπανδρέου, ότι τουλάχιστον ένας εργαζόμενος σε κάθε οικογένεια. Δεν ήθελε πολύ εδώ ο δικός μας, άκουσε τη διαφήμιση, κυρίως άκουσε τον Γιώργο και ήθελε να παίξει το παιχνίδι. Γραφείο Υπουργό. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Το γραφείο του κ. Βενιζέλου. Μάλιστα. Καλημέρα σας, Ανδρέας Κουτεντές λέγομαι. Ναι. Ξέρετε, εγώ είμαι εργαζόμενος, δουλεύω σε ένα σούπερ μάρκετ. Ναι. Δεν πήρα για να βρίσω, έτσι κι αλλιώς είμαι φίλος γενικά. Καταλαβαίνω, συμφωνώ να πληρώσουμε τη δύσκολη στιγμή, να σωθεί η χώρα. Έτσι κι αλλιώς η πατρίδα είναι μία. Εννοείται με τα ακίνητα. Με τον κύριο Παπανδρέου, που είπε ο κύριος Παπανδρέου να υπάρχει ένας εργαζόμενος ανά οικογένεια. Μάλιστα. Εγώ συμφωνώ να πληρώσουμε, αλλά δεν μπορώ την αδικία. Και πήρα να σας καταγγείλω κάτι, αν θέλετε να με ακούσετε. Σας ακούω. Απέναντί μου είναι μία οικογένεια. Τους βλέπω εγώ από τον μπαλκόνι, γιατί είναι κοντά οι πολυκατοικίες. Και δουλεύουν και οι τέσσερις. Ναι. Δηλαδή, άκουσα τον Πρωθυπουργό που είπε να υπάρχει ένας εργαζόμενος σαν οικογένεια. Απέναντι δουλεύουν οι τέσσερις και δημιουργούνται διάφορα ερωτηματικά. Εγώ είμαι μόνος. Έχω πενταμελή οικογένεια και δουλεύω μόνο εγώ. Και απέναντι δουλεύουν και οι τέσσερις. Δεν είναι άδικο? Θέλετε να σας πω διευθύνσεις? Τουλάχιστον ένας εργαζόμενος, ναι, εντάξει. Τουλάχιστον, ναι. Και εγώ είμαι ένας και εκείνοι είναι τέσσερις. Δηλαδή, πότε θα αποδοθεί δικαιοσύνη? Πείραζε να έχω εγώ δύο και αυτοί τρεις, ας πούμε. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Σας κατάλαβα, ναι. Και στο πάνω διαμέρισμα, που τους ακούω κιόλας γιατί είναι σαθρό το πάτωμα, ναι, δουλεύουν τρεις στους τέσσερις. Ναι. Δηλαδή, εγώ τέτοιο ποσοστό έχω να το ζήσω από το 99. Ναι. Πάνε πολλά χρόνια. Εγώ είμαι ένας. Είναι δίκαιο αυτό, είναι σωστό να γίνεται αυτό στη γειτονιά? Ο άλλα δεν είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν είπε ένας εργαζόμενος, αλλά η οικογένεια. Εσείς είστε πολυτεκνός. Βέβαια. Μάλιστα. Και είναι δίκαιο αυτό. Παίρνουμε ένα επίδομα αυτό της τριτεκνίας, εντάξει. Αλλά τέλος πάντων δουλεύει ένας. Πώς θα βγει η οικογένεια? Εγώ μαζεύω διάφορες πληροφορίες από τη γειτονιά και παίρνω να σε ενημερώσω. Για να ξέρετε. Δηλαδή έχω αντιληφθεί κι άλλα, αλλά δεν έχω ακόμα τα στοιχεία. Μαζεύω. Μαζεύω. Ναι. Μάλιστα, κατάλαβα τι μου λέτε. Καταλαβαίνετε, εγώ είμαι και ψηφοφόρος του κυρίου Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Τον στηρίζω γενικά, αλλά... Σας κατάλαβα. Μη σας πω για τη διπλανή. Είναι μια πουτάνα, αδήλωτη. Αυτά σας παρακαλώ. Συγγνώμη, αλλά επειδή τα βλέπω, αδήλωτη τελείως. Ναι. Τράβα να δηλωθείς, μωρή. Τελείω. Και τα κρύβει όλα μαύρα. Ναι. Δηλαδή και εγώ που πληρώνω και τους φόρους μου και οι άλλοι είναι αδήλωτοι. Δεν είναι άδικα αυτά? Δηλαδή είπαμε σοσιαλισμός, αλλά εντάξει, σε ένα σημείο. Ναι. Και έχουμε και τη ΔΕΗ να πληρώσουμε. Θα πληρώσω εγώ που είμαι ένα στην ίδια ΔΕΗ με τον άλλον που δουλεύουν και οι τέσσερις? Και με την πουτάνα την αδήλωτη? Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Τι με ευχαριστείτε?